μαζί με τα σούπερ προϊόντα. Καλές μαγειρικές, αγάπη μου. Αν και πάνω στη Θεσσαλονίκη έχετε την ωραιότερη κουζίνα για τα δικά μου γούστα, για τις δικές μου γεύσεις. Τι να λέμε τώρα, τα κρεατικά σας καλά, τα θαλασσινά σας δεν παίζονται. Δεν παίζονται, δεν παίζονται, δεν υπάρχουν απλά. Πολλά φιλιά και πολλή αγάπη. Το δεύτερο σερβίτσιο της Άριστον μαζί με τα προϊόντα το κερδίζει ένας τυχερός τηλεθεατής από το Twitter. Έχω ανεβάσει ήδη τη φωτογραφία, περιμένω να μου κάνετε τα retweet και μόλις μου τη δώσει, εδώ κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, θα το δώσω κιόλας. Τι μου έφερες, καμπάνες? Αλλού χτυπάνε καμπάνες για μας, ναι, λέει το άσμα, Ελένη. Ναι, ναι! Πού τα ξέρεις κι εσύ αυτά? Τρελανέ μας. Το πεντάγραμμο, ακόμα, το ελληνικό πεντάγραμμο, ακόμα η Μακλέη που δεν έχει κάνει καριέρα, εγώ Ποιος το λέει αυτό, νεονομικός πρέπει να το λέγε. Λοιπόν, τι τυριά μου έχεις φέρει σήμερα εδώ και γίνεται χαμός? Σήμερα πάμε να παίξουμε λίγο διαφορετικά, Ελένη. Έχουμε αορίτσιο, προβολώνε τυρί, το 70% παγκοσμίως των πωλήσεων, το καλύτερο βασικά. Προβολώνε. Ο παππούς Αορίτσιο είναι και ο δημιουργός της συνταγής προβολώνε. Και σήμερα με αφορμή λοιπόν αυτή την εξαιρετική πρώτη ύλη, θα κάνουμε ένα γλυκό το οποίο έχει βάση το τύρι προβολώνε του Αορίτσιο. Και άμα θέλω να το πάρω το φάω έτσι, εννοείται, φυσικά. Μια χαρά. Δηλαδή μπορώ να το φάω έτσι. Εννοείται. Όπως και τώρα, να έχουμε κόψει εδώ σε κομματάκια. Μ' αρέσει που δεν σερβίρει με τη μαρμελαδίτσα. Του πήγαινε υπέροχα. Με κρασάκι. Και σκέτο τρώγεται. Ναι, με σνακ. Πολύ ωραίο τυρί. Εμείς σήμερα θα το κάνουμε κουνεφέ. Το τυρί αυτό θα το κάνουμε κουνεφέ. Το κιουνεφέ το γλυκό έχει μέσα τυρί. Το κιουνεφέ το γλυκό έχει μέσα τυρί και συγκεκριμένα τυρί που λιώνει. Οπότε με αφορμή και αυτό το τυρί το οποίο είναι και ιδανικό, είναι μεστό, θα λιώσει μέσα στο φούρνο. Τα κρύβεις τα καλά, δεν τα λες. Τα κρύβεις, Είναι ιταλικό τυρί φυσικά. Η συγκεκριμένη εταιρεία, η Αορίτσιο, έχει και άλλα τυριά, δεν έχει μόνο το προβολόνε. Το προβολόνε είναι, ξαναλέω, το δημοφιλέστερο γλυκό παγκοσμίως πωλήσεις. Εγώ θέλω να περάσω λίγο να δώσω από ένα κομματάκι να δοκιμάσουμε την μελαδίτσα σου σε όλους. Ναι. Όλους όσους βρίσκονται σήμερα στο πλατό. Βρίσκονται πάρα πολλοί κόσμος όπως πάντα. Άλλοι γιατί περνάνε ωραία να μας βλέπουν. Άλλοι γιατί έχουν δουλειές εδώ. Για δοκιμάστε να μας πείτε τη γνώμη σας με τη μαρμελαδίτσα. Τη γλύκα του να έχετε. Εσείς γιατί κρύβεστε, Ζηνόπουλα, γελάτε μπροστά. Παιδιά του Ζήνη. Έλα όλοι. Πάτε καλά, γιατί ντρέπεστε. Κάνετε δίαιτα, δεν παχαίνει αυτό. Ω, το κορίτσι μου. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρε πουλάκι μου. Εσένα θα σε περιποιηθώ μόνη μου. Τα νέα, τη γλύκα του να έχεις κι εσύ. Πολύ ωραία. Εσύ, κρατάς βάρη. Δεν πειράζει. Και σένα θα σε τακτοποιήσω. Παιδιά, πολύ ωραία ιδέα με την μαρμελαδίτσα, Καταπληκτικό. Κάτσε όπως είσαι, μην κουνιέσαι. Μην κουνιέσαι, δεν μπορώ να σε κυνηγάω. Είναι βαρύ το φορτίο που κρατάω. Πολύ ωραίο. Όλοι θα δοκιμάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε παρτάκι σήμερα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Τραγουδήσαμε, χορέψαμε. Να κεραστούμε και λίγο. Κερνάει η Άριστον. Μπράβο. Σταθάκι, κάνεις δίαιτα. Εσύ και τα κόκαλά σου να μην κάνετε άλλη δίαιτα. Λοιπόν, το αφήνω εδώ για να σερβιριστείτε μόνοι σας και ξεκίνα και έρχομαι. Ναι. Ξαναλέμε λοιπόν ότι η εταιρεία Αορίτσιο που έχουμε τη χαρά σήμερα με πρώτη ύλη το προβολόνε τους έχει και τυριά μασκαρπόνε, έχει πεκορίνο, έχει πολλά τυριά. Όλη την γκάμα που βλέπετε σήμερα πάνω στον πάγκο της κουζίνας της Ελένης εδώ πέρα, καμπάνες, βεβαίως. Καμπάνα, την έχουν για να τη διακοσμήσω στο δέντρο μου. Πολύ καλή ιδέα. Γιατί, και αυτό. Γιατί το βλέπουμε πολύ ωραίο σχέδιο, γι' αυτό. Είναι για το τραπέζι των Χριστουγέννων. Μετά το τρώμε όμω. Ναι, αλλά άμα το αφήσω έξω δεν θα χαλάσει το τυρί. Ναι, δεν την ακούμε, βέβαια δεν την ακούμε, πρέπει να έχεις και ένα μικρόφωνο. Μέχρι 10 βαθμούς θα το χρονοαυτόσουμε, θα το μετράμε. Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Πολύ ωραία. Ορίστε. Πάρα πολύ όμορφα. Ώστε μετά το τρώμε. Καταπληκτικά. Όλη αυτή λοιπόν η γκάμα, θα σου πω, Ελένη, όλα τα σχέδια τα διαφορετικά που βλέπουμε και η καμπάνα αυτή η μεγάλη, 16-κιλη, είναι το ίδιο τυρί. Είναι το μασκαρπόνε. Και τα μικρά αυτά. Και τα μικρά. Αυτό είναι το μέτζα λούνα. Μισό φεγγάρι δηλαδή, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Ωραία, ακούγεται. Είναι το ίδιο τυρί, είναι το προβολόνε, το ντόλτσε, το οποίο όλη αυτή την γκάμα των σχεδίων μπορούμε να τα βρούμε στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Α, μπορούμε. Ναι, βέβαια. Σε όλα τα ΑΒ. Σε όλα τα ΑΒ Βασιλόπουλος. Στην Κύπρο τα βρίσκω. Νομίζω σε πιάνω λίγο αδιάβαστο. Όχι ακόμα. Εντάξει. Πάμε και στο εκεί. Site της Άριστον, ούτως ή αλλιώς αυτά ανεβαίνουν όλες οι πληροφορίες. Ναι. Οπότε οποιοδήποτε τηλεθεατής ή τηλεθεάτρια έχει απορία μπορεί να μπαίνει στο www.aristonkitchen.gr για να βλέπει και τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο να βάλω το βούτυρο της συνταγής, το οποίο είναι 200 γραμμάρια να λιώνει. Βούτυρο φυσικά Άριστον. Θα σου πω ότι. Πολύ ωραίο τυρί.
Η εταιρεία Καμιλάρης εισάγει και το συγκεκριμένο τυρί, γι' αυτό έχουμε όλα τα προϊόντα εδώ. Θα το βάλουμε λοιπόν λίγο να λιώνει και όσο λιώνει το βούτυρό μας, Ελένη, εγώ θα έρθω λίγο από τη δική σου πλευρά. Να έρθεις. Και θα δείξω λίγο το κανταΐφι, το οποίο είναι το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης συνταγής και θέλω να δείξω λίγο κάτι. Επειδή πολλές φορές δυσκολευόμαστε στη χρήση του κανταϊφιού. Αυτό που έβαλα πριν στο κούτελό μου κανταϊφι ήταν. Αυτό ήταν φιλοκρούστα. Για να ξέρω και εγώ τι έβαλα στο κεφάλι μου. Ήταν πολύ ωραίο. Παγωμένο. Ξέρεις, εμείς στην κουζίνα, σε περίπτωση καψίματος, το υλικό που χρησιμοποιούμε, και εγώ έχω δώσει μου σημάδι, είναι κρόκος αυγού. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Κρόκος αυγού. Ψιλοβρωμάει λιγάκι. Εντάξει, δεν αφήνει σημάδι όμως. Μη μου λες τέτοια τώρα. Ναι. Δεν μου το είπες εκείνη την ώρα να παστρωθώ και με ένα αυγό. Τα έβαλα που τα έβαλα όλα. Τι θα άκουγα από τους υπόλοιπους όμως, άμα ερχόμουν με ένα κρόκο αυγού εκεί. Ήρθα με το φίλο και άκουσα ό,τι άκουσα. Λοιπόν, το κανταΐφι, το οποίο αυτό εδώ βλέπεις είναι αυτό το κλασικό που βρέχουμε και τα φυτά πολλές φορές. Έχουμε βάλει νερό μέσα, το οποίο μας εξυπηρετεί και μας βοηθάει στο να μαλακώσει λίγο το φύλλο του κανταϊφιού και να δουλευτεί πιο εύκολα. Αυτό που θέλουμε είναι να ανοίξουμε το κανταϊφι καλά. Δεν μας ενδιαφέρει να βγει ομοιόμορφο, ούτως ή αλλιώς μέσα στο ταψί που θα ψήσουμε θα το πατήσουμε κιόλας και είναι και χαρακτηριστικό της συνταγής του κουνεφέ. Το κουνεφέ είναι τουρκική συνταγή. Είναι ανατολίτικο γλυκό. Είναι ανατολίτικο γλυκό, το βρίσκουμε στην Τουρκία. Εγώ έχω δοκιμάσει εξαιρετικό κουνεφέ και στο Λίβανο. Και στο Λίβανο, ναι. Είναι ανατολίτικο όμως, είναι σιροπιαστό, έχει σαν βάση το κανταΐφι και φυσικά το τυρί. Αρέσουν τα σιροπιαστά πάρα πολύ. Είδες, σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι σήμερα θα έρθουμε άσπρο γλυκό και σιροπιαστό. Τις κρατάω τις υποσχέσεις μου. Λοιπόν, το ανοίγουμε καλά. Ξαναλέω, αν δεν έχουμε πολύ χρόνο ή πρέπει παράλληλα να κάνουμε και άλλες δουλειές, για να μας ξέρει το κανταΐφι μπορούμε να το σκεπάσουμε και με μια βρεγμένη πετσέτα ή με αυτό εδώ το πραγματάκι πάλι. Λίγο να το κρατάμε νοπό για να μην μας ξεραίνεται. Θα το αφήσω εγώ λίγο εδώ, να έρθω στο βούτυρο να δω εάν έχει λιώσει. Ωραία, θα το δυναμώσω και λίγο. Σιγά σιγά, όχι, μην το δυναμώσεις. Άκου, θα πάω σε διαφημίσεις καλύτερα. Τέλεια, θέλω να λιώσει σωστά. Δεν θέλω να το κάψουμε το βουτυράκι, να κάνουμε τις δουλειές μας ωραίες. Πάμε, διαφημιστικά μηνυματάκια. Κάνετε, βέβαια, κάνετε τα τελευταία σας retweet, γιατί στην επιστροφή μου και πριν ολοκληρώσει τη συνταγή ο Χρήστος μας, εγώ θα το δώσω το δώρο έτσι ξαφνικά. Έλα λίγο να μυρίσεις. Να μυρίσω. Και από εικόνα όμως σκίζει. Το βούτυρο μυρίζει. Διαφημίσεις. Εδώ λοιπόν επανήλθαμε. Βλέπετε ότι αυτό που λέγαμε και πριν, έχω ξεκινήσει και ανοίγω το φύλλο του κανταϊφιού και κατά τη διάρκεια που το δουλεύω, λίγο με νεράκι για να το κρατάω μαλακό, να μην ξεραίνεται και σπάει σε μικρά κομμάτια. Πριν βγούμε για διάλειμμα, είχα βάλει το βούτυρο της Άρης στον αλιώνι. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση τώρα, αφού μου είναι έτοιμο, θα έχουμε ένα πύλινο ταψάκι ή ένα κλασικό ταψάκι που έχετε και στο σπίτι σας, το οποίο το αλείφω με το λιωμένο βούτυρο, να πάει σε όλη την φάνεια καλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την κατασκευή του κουνεφέ. Το φύλλο του κανταϊφιού παίρνουμε κομμάτια, το σπάμε ουσιαστικά, και αυτό που θέλουμε είναι στην κάτω βάση του σκεύους μας, του ταψιού μας, όπου ψήσουμε, να βάλουμε κανταϊφι. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι το εξής, ότι θέλω πριν βάλουμε το τυρί αουρίτσιο, να το πιέσουμε καλά με τα χέρια μας για να γίνει σφιχτό το κανταΐφι. Και θα καταλάβετε γιατί. Γιατί όσο ψήνεται το κουνεφέ μέσα στο φούρνο, το τυρί λιώνει. Οπότε θέλουμε να έχει μια σταθερή βάση για να μην μας φύγει ανάμεσα από το κανταΐφι στο ταψί μας. Εδώ λοιπόν πιέζουμε καλά, ξαναλέω. Καλώς την Ελένη μας. Έχω ξεκινήσει εγώ, Ελένη, το έχω ήδη φτάσει στα μισά του. Και. Ξανά βουτυράκι. Ξανά βούτυρο και αρκετό βούτυρο θέλουμε, γιατί θέλουμε και τη γεύση του, αλλά θέλουμε να πάρει και χρώμα, να ψηθεί καλά. Να γίνει τραγανό, εδώ, μια χαρά. Και σε αυτό το σημείο ερχόμαστε να βάλουμε το τυρί μας. Τυρί προβολώνε, το οποίο... Πώς το βάζεις, κομματάκια? Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Μπορούμε να βάλουμε, εγώ θα σου δείξω την εκδοχή, τώρα έχω ξεκινήσει με την εκδοχή του φούρνου, θα σου δείξω μετά και την εκδοχή στο τηγάνι. Εδώ μπορούμε, είτε σε κομματάκια, είναι τόσο ωραίο το τυρί αυτό, είναι τόσο εύκολο και τόσο εύχριστο το οποίο λιώνει. Εγώ έχω κόψει σε φλίδες, έχουμε κόψει σε κυβάκια, έχουμε και κομμάτια. Θα βάλω λίγο απ' όλα για να δεις ότι δεν έχουμε θέμα. Και ολόκληρο δηλαδή, αυτό εδώ θα το βάλω στο τηγάνι, για να δεις και στην πράξη πώς μπορεί να λιώσει τόσο εύκολα. Κομματάκια, εδώ, τετράγωνα. Βάλτε αρκετό, είναι το βασικό υλικό. Ρε παιδιά, ακούτε ένα ζζζ. Όχι στα αυτή. Εδώ γύρω τα ακούω. Πρέπει να είναι να, η το πάλι, τα ακούω. Ζ. Τι είναι αυτό, ζ. Είναι το τηγάνι, ανυπομονή. Δεν πιστεύω να ξανακαώ, θα τρελαθώ δηλαδή. Έτσι, πλησιάζω. Κάτσε λίγο. Τώρα εντάξει. Δεν ήταν το μετάκι. Λοιπόν, βάλαμε τυράκι μπόλικο. Τυρί αρκετό, μισό κιλό και λίγο περισσότερο αν θέλετε.
Και ξανασυνεχίζουμε την ίδια διαδικασία που κάναμε πριν, κατά ύφη, το έχουμε ανοίξει και καλύπτουμε την επιφάνεια πάνω από το τυρί. Ναι. Προβολώνε. Και εδώ θέλω πάλι πίεση με τα χέρια σας, πιέστε το καλά, να πάρει και το σχήμα του ταψιού, να μπορέσει να εγκλωβίσει όλο το τυρί στο κέντρο, όσο θα ψήνεται. Εδώ, να καλύψουμε και τα κενά. Και πάλι βούτυρο, για να βοηθήσει και στο χρωματισμό πέραν της γεύσης. Θυμήσε μου πώς είπες ότι λέγεται το τυρί. Προβολώνε. Αουρίτσιο. Προβολώνε με Αουρίτσιο. Θα σου πω ότι ο παππούς Αουρίτσιο, ήταν και ο, το είπα και πριν, ήταν και ο δημιουργός του τυριού προβολώνε. Άρα φαντάσου πόσο αυθεντικό τυρί είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι έτοιμο. Το βάζουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 45 με 50 λεπτά, ανάλογα το φούρνο σας. Θα δείτε να έχει πάρει και χρώμα. Εδώ, και θα βγάλω εγώ το ήδη ψημένο. Να το δείξουμε περισσότερο για το χρωματισμό. Γιώργο, φέρε μου λίγο, σε παρακαλώ, το iPad, γιατί θα κάνω την κλήρωση. Παιδιά, όποιος πρόλαβε, πρόλαβε, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το ψημένο μας. Ζουμάκι να του ρίξουμε. Το οποίο αυτό θα κάνω τώρα. Με το που βγει από το φούρνο, έχω ετοιμάσει εγώ ήδη το σιρόπι. Δηλαδή το θέλουμε ζεστό. Πρέπει να είναι καυτό το γλυκό, καυτό το κινεφέ και χλιαρό το σιρόπι μας. Άκου τώρα ήχο, Ελένη. Ακούτε, κάνω ησυχία και φέρνω κοντά το μικρόφωνο. Και να μου πει, λέει, και το βούτυρο στο στήθος. Θα τρελαθώ τελείως. Ακούστε πώς κάνει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να σταθεί για λίγο, να μπορέσει να απορροφήσει το σιρόπι. Και πάμε τώρα να σας δείξω και την εκδοχή στο τηγάνι. Μέσα στο οποίο θα ρίξω περίπου 100 γραμμάρια τα φυτικά έλαια της Άριστον, τα οποία είναι ιδανικά για τηγάνισμα. Θα τα αφήσουμε να λιώσουν. Και ουσιαστικά το στήσιμο του γλυκού είναι το ίδιο με αυτό που κάναμε και στο ταψί. Δηλαδή, κατά ύφη, τυρί, προβολώνε. Θα το δυναμώσω εγώ για να λιώσω και πιο γρήγορα. Και μετά πάλι κατά ύφη. Εδώ, λιώνει κατευθείαν αυτό, να φέρω λίγο το κανταΐφι κοντά μου. Εδώ. Να σας πω ότι στους πάγκους του ΑΒ Βασιλόπουλος και γενικότερα όλων των σούπερ μάρκετ που θα ζητήσετε το αουρίτσιο, το τυρί, υπάρχει στα ψυγεία, στα ψυγεία των τυριών, εκεί που ζητάμε φέτες κλασικά για τόστ, που είναι και πάρα πολύ νόστιμο και για το τόστ, δοκιμάστε το. Μπορεί να σας κόψουν όσα γραμμάρια θέλετε. Υπάρχει σε αυτή τη μορφή και υπάρχει και φυσικά και στις συσκευασίες, όλες αυτές εδώ που έχουμε μπροστά. Όλη η γκάμα, υπενθυμίζω και ξαναλέω, ότι βρίσκεται στα ΑΒ Βασιλόπουλος και σε πάρα πολλά όμως σούπερ μάρκετ υπάρχουν μεμονωμένα οι συσκευασίες του Αουρίτσιο, όπου μπορείτε να τις βρείτε κατά αυτόν τον τρόπο και ζητάτε μισό κιλό, 200 γραμμάρια, ένα κιλό, όσο εσείς θέλετε. Σας κόβουν λοιπόν. Εσείς πάντοτε αυτό που θέλω να κάνετε είναι με ένα μαχαίρι, αφού κοπεί, να αφαιρέσετε το κερί, γιατί το κερί πάντα είναι η προστασία του τυριού. Το αφαιρούμε πάρα πολύ εύκολα κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Θέλω να μου πεις και άλλες ιδέες για το πώς μπορούμε να φέρουμε αυτό το τυρί. Λοιπόν, καταρχήν, θα σου πω ότι μέχρι και τύπους καλτσούνια μπορούμε να κάνουμε, να μιλήσουμε για γλυκά. Έτσι. Μετά, σκέτο όπως το είδες με μαρμελάδα, με κριτσίνια, ψωμάκια για να συνοδεύσουμε κρασί, σε τόστ, σε σαλάτες, σε πίτσα. Τι πιο ωραίο για πίτσα, φουλιώνει κιόλας. Λοιπόν, εδώ πάλι βάζουμε το κατέφι μας. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω... Αχ, πώς μυρίζει τώρα το βούτυρο! Αχ. Τη συσκευασία αυτή εδώ που έχουμε, τα οποία είναι τα μετζαλούνα που λέμε, το μισό φεγγάρι, γι' αυτό είναι και ο σχηματισμός του. Ουσιαστικά μας δίνει ένα έτοιμο ήδη κιουνεφέ, ο σχηματισμός του. Εγώ θα φέρω λίγο κανταΐφι για να βάλω και από πάνω. Αυτό που θέλω, ξαναλέω, είναι ότι πρέπει να πιέσουμε το κανταΐφι αρκετά για να μας μπορέσει να μας εγκλωβίσει μέσα το τυρί. Επειδή το τυρί θα λιώσει, θα γίνει κρέμα σχεδόν, γι' αυτό και σερβίρεται και ζεστό. Εδώ. Και το αφήνουμε να τηγανιστεί. Μπορούμε να ρίξουμε ακόμα και από πάνω λίγα φυτικά έλαια, γιατί μετά θα τον αποδογυρίσουμε για να πάρει χρώμα και από την από κάτω μεριά. Με δύο σπάτουλες. Πόση ώρα πιστεύεις ότι πρέπει να μείνει έτσι? Αυτό εξαρτάται. Πώς θα καταλάβω ότι δεν θα το κάψω, θα το κάνω να πάρει χρωματάκι, να λιώσει το βουτυράκι, να μαλακώσει λίγο ακόμα το τυράκι και μέχρι εκεί. Θα αρχίσει να παίρνει χρώμα. Το σηκώνουμε λίγο, όπως κάνουμε τις ομελέτες, Ελένη. Θα το γυρίσουμε τώρα αυτό, Παναγία μου, εσύ καλά, εντάξει. Οχ, 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 οχ. Α, πήρε χρωματάκι, ωραίο έγινε.
Έχουν μυρίσει ήδη και τα φυτικά έλαια. Κοίταξε, εδώ θέλει λίγο ακόμα ψήσιμο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Απλά έτσι για να δείχνουμε. Ωραία, μέχρι να σου πάρει ένα λίγο χρωματάκι παραπάνω, εγώ με συγχωρείτε, πρέπει να μπω στο Twitter. Για πάμε να δούμε εδώ πέρα τι κάνουμε, κορίτσια μου. Για πάμε να δούμε εδώ. Ανοίγω. Μπαίνω. Χτυπώ. Τσακ. 20.000 φίλες λοιπόν έχετε μπει και θέλετε να κερδίσετε το υπέροχο σερβίτσιο μαζί με τα φοβερά προϊόντα Άριστον. Άριστον, όχι τυχαία, γιατί είναι άριστα τα προϊόντα. Λοιπόν, μπαίνω και λέω, ποια να είναι άραγε η τυχερή μας φίλη. Είναι η Εμμανουέλα Καρά. Διαβάζω, φοιτήτρια. Τι είναι αυτό, απούθου, όσα κι αν έχω βάσανα την ώρα που σε βλέπω, τον κάθε μου αναστεναγμό σε γέλιο μετατρέπω. Ρε εσύ, τι ωραίο που είναι αυτό που έγραψες, αλλά τι είναι το απούθου, τι είναι ρε παιδιά. Ευχαριστώ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Απουθού, απουθού. Να το απουθού. Μπράβο, κορίτσι μου. Η Εμμανουέλα Καρά, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη κερδίζει το σερβίτσιο αλλά και τα προϊόντα Άριστον. Εγώ κάπου να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι τα τυριά, το τυρί που παρουσιάσαμε σήμερα, το υπέροχο αυτό τυρί, όπως είπε προηγουμένως και ο Χρήστος, μπορείτε να, το βρείτε σε όλα τα ΑΒ Βασιλόπουλος. Εννοείται ότι και στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ μπορείτε να το βρείτε, αλλά ίσως όχι όλη την ποικιλία κομπλέ, τα πάντα όλα. Όλο το τυρί θα το βρείτε και στο Σκλαδενίτη, που έχουμε πει και στο Μασούτη, ό,τι κατά καιρούς έχουμε πει, δεν τα θυμάμαι και εγώ όλα τα σούπερ μάρκετ τώρα. Μπορείτε να το βρείτε. Εντάξει, απλά στον ΑΒ είναι όλα τα είδη του συγκεκριμένου τυριού. Έχουν πολύ μεγάλη ποικιλία, με λίγα λόγια. Δεν θα το τελειώσουμε εδώ, γιατί αυτό θέλω να σημειώσω και κάτι, ότι αν γίνει στα τηγάνια διαδικασία, ναι, είναι πιο άμεση, αλλά θα είχα μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Για να μην αρπάξει. Για να μην αρπάξει το κατάλληλο. Γιατί άμα το βάλω στο φούρνο, πώς θα το κάνω. Στο φούρνο θα είναι όπως το κάναμε πριν, στους 180 βαθμούς, θέλει περίπου 45 με 50 λεπτά. Εδώ είναι πιο άμεση η φλόγα της εστίας, οπότε στο 10 λεπτό περίπου θα είναι έτοιμο. Απλά θέλει μέτρια φωτιά, γιατί αν είναι δυνατή φωτιά θα μας κάψει το κατάλληλο. Και να δώσουμε και το χρόνο στο τυρί να λιώσει καλά. Ωστόσο, εφόσον το έχουμε και το έχω ήδη και σιροπιάσει, εγώ το έχω εδώ. Θέλω να κόψουμε ένα κομμάτι, να το βάλουμε στο πιάτο για να δεις κάτι το που λέμε. Κάτι μυρίζει πολύ ωραία και δεν ξέρω τώρα αν αυτό που μυρίζει πολύ ωραία είναι αυτό με το ζουμάκι ή εκείνο που έχεις τώρα στο τηγανάκι. Κάτι είναι μου έχει σπάσει τη μύτη αυτή τη στιγμή. Είναι η μυρωδιά από τη θερμότητα, από το ζεστό γλυκό που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τις γεύσεις. Λοιπόν, να φέρω ένα μαχαίρι λίγο πιο καλό. Εδώ είμαστε. Δεν φαίνεται και πολύ δύσκολο αυτό το γλυκό. Δεν είναι, ξέρεις τι, και η ονομασία του. Το είχα για πιο δύσκολο, ίσως γιατί άκουγα ένα όνομα που δεν το ξέρω, Κιουνεφέ, έλεγα από δουλειά που θα έχει. Αυτό. Είναι απλό τελικά. Κοίταξε, έχουμε ξαναπεί ότι σε συνδυασμό πάντοτε και με τις συζητήσεις που κάνουμε την εταιρεία Άριστον, κοιτάμε πάντοτε οι συνταγές που θα δείξουμε να είναι εφικτές και εύκολες. Δηλαδή και κάποιο γλυκό το οποίο μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο, να το κάνουμε εύκολο με υλοποιήσιμους τρόπους και με εύκολα υλικά. Το κινεφέ, η αλήθεια είναι ότι επειδή η ονομασία του λίγο μας ξενίζει και πολλοί νομίζουν ότι ναι, δεν θα είναι εύκολο, δεν είναι κάτι. Το κινεφέ, ξαναλέω, είναι κανταΐφι με τυρί, προβολόνε, αουρίτσιο στην προκειμένη περίπτωση, ξαναλέω, το καλύτερο παγκοσμίως τυρί και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και σε νούμερο ένα σε πωλήσεις. Από εκεί καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί. Λοιπόν. Αυτό είναι και θα βάλουμε κλασικό συνδυασμό και παραδοσιακό. Είναι να σερβίρεται με λίγο φιστίκι Αιγίνης από πάνω κομμένο. Βλέπεις το τυρί στο εσωτερικό του πόσο μεστό σαν κρέμα έχει γίνει. Μωρέ, το βλέπω. Να το νιώσω μπορώ. Βέβαια. Για βοήθα με λίγο το κοψιματάκι. Είναι μαστιχωτό, το βλέπεις. Μαστιχωτό, το βλέπω, το βλέπω. Αυτό είναι και το κλασικό κινεφέ. Αυτό να καταλαβαίνουμε δηλαδή το τυρί να έχει γίνει μαστιχωτό. Γρηγόρη, έλα, ξέρω τις γεύσεις σου. Τράφα. Αν θέλει κάποιος μπορεί να βάλει και κανέλα. Αν και η γνώμη δική μου είναι να μην μπερδεύουμε πολύ τις γεύσεις για να φαίνεται πιο ξεκάθαρα και η γεύση του τυριού. Ποιο αγαπάει σαν και εμένα. Ποια άλλη. Ποια άλλη. Δεν σε έχω πετύχει. Πω. Αυτό τώρα που τρώνε είναι το γλυκό. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το κινεφέ. Πάρα πολύ σημαντικό για την επιτυχία του γλυκού η πρώτη ύλη. Ελένη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Για όλα τα φαγητά. Βούτυρο Άριστον. Αυτό να το λέμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Μπράβο. Θα τρως όλο. Θα σας φέρω κομμάτια μετά, παιδιά, και από εκεί θα κόψω και το υπόλοιπο. Ψήνω κι άλλα, θα τηγανίσω κι άλλα. Ψήσε, ψήσε, κάνε δουλειές. Κάνε δουλίτσα. Φεύγουμε. Διαφημίσεις, επιστρέφω με ζύνη. Καινούργια σχέδια, υπέροχα πράγματα. Και το φόρεμά μου, το οποίο μία τυχερή τηλεθεάτρια το κερδίζει από το Twitter και άλλη μία, δεν θέλω να μου γκρινιάζετε γιατί πάντα σας αρέσουν αυτά που φοράω, γιατί εμπιστεύεστε το γούστο μου και χαίρομαι. Άλλη μία θα τους το δώσω τηλεφωνικά. Δεν ξέρω από πού και πώς, θα μου έρθει η έμπνευση, έτσι. Συντονιζόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Ζήνη.